Δεν μπλέχτηκα εγώ με καμία ιστορία, με μπλέξαν αυτοί. Εγώ ήμουν ίσκος μια χαρά. Αυτοί με κάνανε άνω κάτω. Βλέπω ένα αυτοκίνητο, μία ροζ πόρτα, τρακαρισμένο από εδώ, τρακαρισμένο από εκεί, άλλος κουβαλάει πέτρα, άλλος μία τσάντα μαύρη, ξέρω εγώ τι είχε μέσα, άλλος είχε μία κάμερα, τραβούσε από εδώ, τραβούσε από εκεί. Και αναρωτήθηκα εγώ, να ρωτήσω τον κύριο Σκλαβουνάκη, τι γίνεται εδώ, τι πανηγύρι είναι αυτό. Μετά αυτή τη συζήτηση που έκανα με τον Σκλαβουνάκη, εγώ δεν ήξερα το γούσι, με πήρε τηλέφωνο ο Μαρίνος, μου λέει, Νίκο, λέει, να κάνουμε ένα γύρισμα για την ταινία. Εντάξει. Το πρώτο γύρισμα ήταν στην εκκλησία που πήγαμε εκεί. Ωραία, Μίτσο. Με αυτό το κουρκουρκου, αφού με κόβει στην ύπνιψη, δεν μπορώ να... Τι να πω, τι τώρα με έκουψες. Και πάω στο γύρισμα. Εκεί δέχομαι τον Αντώνη να κάνουμε το, με το κουτί εκεί, να δούμε τη θεία που θα τη θάψουμε από εδώ από εκεί. Εγώ τον είπα να την κάνει κορνίζα στο σπίτι, αφού δεν μπορούσε να τη θάψει στην εκκλησία. Πώς θα γίνει. Και μου λέει ο Γούσης να γυρίσουμε και δεύτερο πλάνο. Το είπα καλά, αγόρι μου. Τι δεύτερο, εγώ κουράστηκα μόνο με το ένα που είπα. Θα κάνω και δεύτερο. Και έφυγα. Μετά από 2-3 μέρες, περάσαν 2-3 μέρες νομίζω, ναι, θυμάμαι καλά. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Σκλαβουνάκης. Μου λέει, Νίκο, θέλουμε, λέει, και δεύτερο γύρισμα. Του λέω, Μαρίνο, να κάνω το δεύτερο γύρισμα, αλλά ξέρει, μια φορά μόνο. Δεν έχει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τι θα κάθομαι εγώ τώρα, σπάω στο κεφάλι μου, θυμάμαι τι είπα στο πρώτο, άμα θα πω στο δεύτερο και τι θα πω στο δεύτερο. Εκείνη τα λόγια που είπα στο γύρισμα εκείνο, αφού να φανταστείτε ότι και εγώ ίδιος απόρρισα πώς τα έβγαλα αυτά από μέσα μου, άρα ήταν κάτι ανώτερο που μου έλεγε να πω αυτά τα λόγια που είπα σε εκείνο το κομμάτι. Ο Θεός ήταν, ξέρω ποιος ήταν, κάποιος ήταν. Πάντως δεν τα είπα, δεν μου τα είπα να τα πω, ξεχάσου. Και έκανε ένα γύρισμα, μετά μου λέει ο Γούσης και δεύτερο, λέει ο Γούσης, άστα δικά σου Γούση, άρα γεια σας, εγώ δεν ξαναγυρίζω τίποτε άλλο και μη με μπλέκετε άλλο. Εσύ του βιολί σου, έτσι, δεν σταματάς, μπράβο αγόρι μου. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.